δικαιοσύνη της λίγο πριν φέρει στον κόσμο τη δεύτερη κόρη της, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής μας η Κατερίνα Λάσπα στο πλαίσιο του Bazaar Keep Up for a Better You που διοργάνωσε, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για το σύλλογο Ένα Παιδί, Ένας Κόσμος. Έχετε αποφασίσει το όνομα? Έχουμε σκεφτεί πάρα πολλά, αλλά θέλουμε να τη δούμε. Τι της πηγαίνει, τι υποψιαζόμαστε, δεν ξέρω. Και δεν κάνουμε ιδιαίτερες προετοιμασίες. Θέλω να έρθουν όλα φυσιολογικά. Η Σάρα δεν θα πάει σχολείο την Παρασκευή. Θα είναι με τους φίλους, τους συγγενείς και τον μπαμπά της ακριβώς έξω από το χειρουργείο και θα μας δει και τους δύο την ώρα που θα μας δουν όλοι. Ναι, γιατί είναι δικιά της, μόνο δικιά της αυτή η αδερφή και αυτή η μαμά. Οπότε θέλει να είναι εκεί. Της ήταν πολύ ευχάριστη ιδέα στην αρχή. Μαλάκος όμως πάρα πολύ. Έχει μπει στο ρόλο της μεγάλης αδερφής. Με φροντίζει με κάθε βράδυ να μην κουράζομαι, με ξεκουράζει, με ξετάζει, μου φέρνει φαγητό στο κρεβάτι κτλ. Είναι εξαιρετική, είναι γλυκύτατη. Το ανακοίνωσα οριστικά, λέω δεν μπορώ να ξέρω ακόμη, ο γιατρός θα μας πει λίγο αργότερα. Πήγαμε και οι τρεις μας στις αρχές του εβδόμου για να μας πούνε και το φίλο, δεν ήθελα να το μάθω νωρίτερα, όπου πανηγύρισε η Σάρα γιατί είχε ποντάρει ότι θέλει κορίτσι.